Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και την παρουσίασή μου εδώ, μπορεί να είναι ήδη στον αέρα. Να ξεκινήσω με τον τίτλο της σημερινής εισήγησης. Πολλά, πολλά γράμματα στον τίτλο, μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας, η εκπαίδευση στην ατζέντα του 2030. Είναι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, αλλά κυρίως η κουλτούρα μας, εκεί θέλω να στρέψω την προσοχή όσων μας ακούν σήμερα, έτοιμα για τις σπουδαίες αλλαγές που μένονται. Το μένονται, το μεταφράζω, βάζω μάλλον το τι σημαίνει, εκδηλώνεται κάτι με ιδιαίτερη σφοδρότητα, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στην κατόφλη τέτοιων φαινομένων πλέον και οφείλουμε να προετοιμαστούμε για να τα προφτάσουμε, για να τα προλάβουμε, να προετοιμάσουμε κυρίως τους εαυτούς μας και τους μαθητές μας για να προλάβουμε ακριβώς αυτές τις αλλαγές που μένονται. Έτος 2030 είναι ορόσημο κοσμοϊστορικών αλλαγών, σίγουρα. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ακούστηκε πριν από λίγο, εξαιρετικές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, εκτεταμένη πραγματικότητα, νευροεπιστήμη, νευροεπιστήμες, νευρονικά δίκτυα, έννοιες καινούριες, μηχανική μάθηση, ψηφιακό δίκτυο εικονικών κόσμων, συνείδηση και ηθική. Είναι άραγε ικανά αυτά που μαθαίνουμε για να σταθούμε με αξιώσεις μπροστά στις επερχόμενες σημαντικές αλλαγές? Ας δούμε αρχικά τι λένε τα Ηνωμένα Έθνη γι' αυτό. Στα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιλεγεί 17 στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν για να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Ας εστιάσουμε στον τέταρτο στόχο που αφορά την εκπαίδευση, το αντικείμενό μας κυρίως. 10 επιμέρους σημαντικοί στόχοι για την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως αυτό το ορόσημο του 2030. Ενδεικτικά για την οικονομία του χρόνου, από αυτά που φαίνονται στην παρουσίαση, επιλέγω την ποιοτική προσχολική ανάπτυξη. Από εκεί ξεκινούν πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο εκπαιδευτικό στάδιο μετά την πρώτη επαφή με την οικογένεια, την καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων, χωρίς να αφήνουμε όμως πίσω τις τεχνικές και τις επαγγελματικές δεξιότητες. Και από την δεύτερη σελίδα των επιμέρους σημαντικών στόχων, να επιλέξω την διάθεση υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες σε μαθητές ώστε ολοένα και περισσότεροι να καρπούνται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να επιλέξω και την ουσιαστική αύξηση του αριθμού των καταρτισμένων δασκάλων. Έχω την αίσθηση ότι ο καταρτισμένος δάσκαλος, ο έτοιμος δάσκαλος για τις αλλαγές που μένονται, όπως είπαμε στην αρχή, είναι το κλειδί στην υπόθεση. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τον Αντρέα Σλάιχερ, τον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης του ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι η μελλοντική παγκόσμια οικονομία δεν θα πληρώνει πια για όσες γνώσεις έχει κάποιος, αλλά για όσα μπορεί να κάνει με αυτές. Είναι μια ρίση, τη θεωρώ πολύ σημαντική, να την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έτος 2030. Η εκπαίδευση συνεχίζει να μεταφέρει γνώσεις? Θα συνεχίσει να μεταφέρει γνώσεις? Ή θα πρέπει να προετοιμάσει τα παιδιά να ερευνούν, να αμφισβητούν, να σκέφτονται βαθιά, να σκέφτονται συνδυαστικά, να σκέφτονται δημιουργικά, να σκέφτονται ανεξάρτητα, αλλά και συνεργατικά, να συναισθάνονται κυρίως, να σχεδιάζουν καινοτομίες, έχοντας πάντα πλήρη επίγνωση του εαυτού τους και φυσικά τις θέσεις τους στο κοινωνικό σύνολο. Από την όμορφη θεωρία που ακούσαμε μέχρι στιγμής, στη δύσκολη πράξη. Θα ήθελα να γυρίσω κάμποσα χρόνια εδώ μαζί σας πίσω, συγκεκριμένα στο 2009. Τη χρονιά εκείνη δημοσιεύθηκε το πλαίσιο μάθησης του 21ου αιώνα με κωδική ονομασία P21, έτσι το διαβάσαμε τότε, ένα πλαίσιο που προτείνει την ενσωμάτωση δεξιοτήτων στη διδασκαλία βασικών ακαδημαϊκών μαθημάτων που πρέπει να κατέχουν οι μαθητές για να μπορέσουν να επιτύχουν στην εργασία και φυσικά στη ζωή τους, χωρίς να αγνοεί όμως το σημαντικό εκείνο στοιχείο των γνώσεων. Το πλαίσιο αυτό καθόριζε γενικές αρχές, συστήματα υποστήριξης, πρότυπα, αξιολογήσεις, προγράμματα σπουδών, επαγγελματική ανάπτυξη και περιβάλλοντα μάθησης, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργητικά στη μαθησιακή διδασκαλία, να αποφυτούν καλύτερα προετοιμασμένοι και να επιτυχάνουν την παγκόσμια οικονομία που διαρκώς μεταβάλλεται.
αυτό το πλαίσιο, έτσι, το πλαίσιο μάθησης του 21ου αιώνα θα είναι ο οδηγός μας στη σημερινή ομιλία. Ας θέσουμε κάποια αρχικά ερωτήματα σε σχέση με αυτά που πετύχαμε από τότε μέχρι σήμερα, από το 2009 που κυκλοφόρησε αυτή η χάρτα, ας την πούμε έτσι, μέχρι και σήμερα, και φυσικά να δούμε λιγάκι πώς θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το ορόσημο έτος 2023. Έχουμε πλέον εμπεδώσει ότι μόνο ο ουρανός θέτει το όριο στην τεχνολογία και την σπουδαία αλλά και ταχύτατη εξέλιξή της. Στην εποχή άραγε του Metaverse έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε πετυχημένα ένα εικονικό σχολείο εκεί στο cloud. Ορατό από παντού, ορατό από όλους τους συμμετέχοντες, που δεν κλείνει ποτέ, που δεν προσομοιάζει μόνο λειτουργίες του συμβατικού σχολείου, αλλά διαθέτει και σύγχρονα, καινοτόμα, μέσα που προάγουν στην ουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε καταφέρει να μετακινηθούμε από παλιωμοδίτικα δασκαλοκεντρικά εκπαιδευτικά μοντέλα, από την άμεση με τοπική διδασκαλία, να μεταβούμε σε μοντέλα με κέντρο το μαθητή, που διαθέτει πλέον καλά σχεδιασμένο διαθεματικό σχέδιο εργασίας και πολυτροπικό υλικό, ώστε να ολοκληρώνει τα χρήσιμα παραδοτέα στο δικό του χρόνο, ή ακόμα καλύτερα να μεταβαίνουμε σταδιακά σε μοντέλα με κέντρο την ομάδα και γιατί όχι σε συνεργατικές πρακτικές και κοινότητες μάθησης. Ή ακόμα το μάθημα της αίθουσας. Στις αίθουσες μάλλον καταφέραμε να εισάγουμε Internet of Things στους χώρους διδασκαλία μας, έστω και ως διαθέσιμες επιλογές στον πολύπλοκο κόσμο μας. Ή ακόμα το μάθημα στις αίθουσες διδασκαλίας μοιάζει με πτήση αεροπλάνο, όπου ο πιλότος μας καλεί να κλείσουμε όλες τις κινητές συσκευές για να μπορέσουμε να απογειωθούμε. Και η αεροσυνοδός ελέγχει αυστηρά την εφαρμογή αυτής της εντολής. Θα μας επιτραπεί άραγε κάποτε να αξιοποιούμε διαδραστικές επιφάνειες οποιοδήποτε μεγέθους και είδους σε χώρους μάθησης, κι αν ναι, μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Ή και για τους μαθητές, που ας μην ξεχνάμε, είναι οι κάτοχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι ο σκοπός της ύπαρξης πολλών, αν όχι όλων από όλους εμάς, που προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, μια διαδραστική συσκευή στους χώρους μάθησης, στα χέρια των μαθητών και του εκπαιδευτικού φυσικά, μπορεί να προσδώσει άλλη διάσταση στη διαδικασία, διευρύνοντας ορίζοντες κυρίως. Και αν τελικά καταφέραμε να διαθέτει κάθε μαθητής το δικό του προσωπικό υπολογιστή, να τον φέρνει στην τάξη, να τον έχει στο σχολείο, να δουλεύει με αυτόν οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε χώρο μάθησης, καταφέραμε τον περιβόητο και πολυπόθητο, τον βαρύγδουπο ως έννοια ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά διαδραστικά πολυτροπικά βιβλία με κοινές προδιαγραφές, συγκεκριμένη αισθητική κοντά σε αυτή των παιδιών σίγουρα. Εύχριστα, χωρίς πολυπλοκότητες και εξοδιδακτικές διαδικασίες, με μεγάλο βαθμό διάδρασης, ώστε να προκαλέσουμε κυρίως τον ενθουσιασμό των παιδιών που θα οδηγήσει στη σπουδαία συνειδητή εμπλοκή για την ενδυνάμωση και την πολυπόθητη εμπέδωση των θεμάτων που πραγματεύεται. Αξιοποιούμε στην καθημερινή πρακτική των εργασιών μας, στις τάξεις μας, στις αίθουσες διδασκαλίας ή στους χώρους μάθησης, στοιχεία εικονικής πραγματικότητας, τα εμπλέκουμε με τα στοιχεία της επαυξημένης πραγματικότητας που σε συνδυασμό με την πραγματικότητα δίνουν ένα υπέροχο μείγμα συνδυασμένης πραγματικότητας με πολλά, αν όχι όλα, από τα σύγχρονα στοιχεία που καθιστούν τη γνώση βαθύτερη διεργασία συνδυαζόμενη με μοναδικές εμπειρίες για τους ανθρώπους μας, για τους μαθητές μας. Φτιάξαμε όλα αυτά για να πάμε την εκπαίδευση λίγο παρακάτω, να την εξυγχρονίσουμε, ή τα κάναμε τελείως επιφανειακά, χωρίς ουσία. Τα κάναμε όπως μας βόλευε, ίσως καμιά φορά και με ιδιωτελή κίνητρα, και τελικά κουράσαμε τους πάντες. Πρόσφατα ξαναδιάβασα το βιβλίο του Ασημάκη Πανσέλινου, τότε που ζούσαμε. Κρατάω λιγάκι προσαρμοσμένη τη ρίση που μου άρεσε από αυτό το βιβλίο, εκτός των άλλων, δεν φταίνε οι ιδέες, αλλά εμείς οι άνθρωποι που τις εφαρμόζουμε κυρίως. Ελπίζω
Να μην σας έχω κουράσει, θα ήθελα να θέσω και ορισμένα ακόμη ερωτήματα. Ας γυρίσουμε στο πλαίσιο για τη μάθηση του 21ου αιώνα από το 2009 και ας επιλέξουμε το κομμάτι των ικανοτήτων. Ικανότητες, λοιπόν. Ως αποτέλεσμα γνώσεων, μόνο. Με τον τρόπο που λειτουργούμε συνήθως μεταφέρουμε στους μαθητές μας πληροφορίες. Containers, πληροφοριών. Γνώστε το πως πλέον η πληροφορία από μόνη της δεν είναι γνώση. Ας μάθουμε να βλέπουμε, ας δείξουμε και στους άλλους να βλέπουν, ας δούμε εμείς τη γνώση ως μετεξέλιξη των πληροφοριών μέσω ανακάλυψης εμπειριών, κατανόησης και όλων αυτών των όμορφων ιδεών. Ιστορικά, αν το δούμε, οι γνώσεις αρχικά καταλάβαναν το σύνολο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, εμφανίζονται στο προσκήνιο και οι αξίες. Με ποιο τρόπο όμως. Κάποτε οι αξίες, όπως για παράδειγμα η πίστη, γινόταν σεβαστές με αυστηρούς κανόνες, των οποίων θεματοφύλακες ήταν η κοινωνική, η πολιτική και η ακαδημαϊκή φορείς. Η έλλειψη όμως ήταν εμφανής. Οι δεξιότητες προστίθενται και αυτές ως σημαντικός παράγοντας πλέον και παίρνουν λίγο χώρο από τις γνώσεις και από τις αξίες όσον αφορά την ποσόστοση αλλά και την ένταση. Πρόσφατες έρευνες, λοιπόν, όπως αυτή του Stanford, έδειξε ότι το 75% της επιτυχίας των ανώτερων στελεχών είναι αποτέλεσμα των soft skills που κατέχουν, ενώ μόνο το υπόλοιπο 25% είναι αποτέλεσμα των τεχνικών ικανοτήτων και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει μέχρι το σημείο εκείνο. Επίσης, μια έρευνα από το Harvard δείχνει περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Το 80% των επιτευγμάτων στην καριέρα κάποιου στελέχους οφείλεται στα soft skills, ενώ μόλις το 20% καθορίζεται από τα λεγόμενα hard skills. Άποψή μου, όπως και πολλών ακόμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι ότι πρέπει να καλλιεργούμε ικανότητες στους μαθητές μας ως αποτέλεσμα, η λέξη κλειδί, ισοκατανεμημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών. Όλα χρειάζονται, κατά τη γνώμη μου και πολλών άλλων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην ίδια ακριβώς ποσόστοση. Ειδικότερα στις μέρες μας, ειδικότερα τώρα που οι αξίες παίρνουν περίεργη μορφή και χρειάζονται όσο ποτέ. Ειδικότερα τώρα που τα παιδιά μας καλούνται να προετοιμάσουν το μέλλον τους και αυτό των επόμενων γενιών, χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια. Μεταξύ των άλλων σπουδαίων, στο πλαίσιο για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, γίνεται ειδική αναφορά σε τρία R's. Ανθεκτικός, ρυψοκίνδυνος, κρατώ αυτά, και αντανακλαστικός, με γρήγορα αντανακλαστικά. Σε ένα πρόσφατο άρθρο συγκέντρωσα 5 ομάδες των τριών R's που περιγράφουν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες για την εκπαίδευση. Για σήμερα θα ήθελα να ξεχωρίσω μια σημαντική ομάδα R's που την αφήνουμε πολύ πίσω, σχεδόν την ξεχνάμε. Αλλά είναι αναγκαία για την ποιότητα, είναι αναγκαία για τη ζωή μας και για την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ξεκούραση, χαλάρωση και επαναφόρτιση. Αυτό θα μας κάνει να επανασχεδιάζουμε πράγματα, να γυρίζουμε προς τα πίσω, να ενδοσκοπούμε, να βλέπουμε καλύτερα, να συνδυάζουμε καλύτερα. Και φτάνω σε ένα σημαντικό θέμα που περιλαμβάνει το πλαίσιο μάθησης που μας ταλαιπωρεί σήμερα. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σίγουρα πρέπει να ακολουθούν προσαρμοσμένα στις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο μας. Βιβλιογραφικά καταγράφω 5 τουλάχιστον γενικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων, αντλούμενα από την βιβλιογραφία. Οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, ένα πολύ σημαντικό θέμα, οι αλλαγές στους τρόπους μεταφοράς, όχι μόνο των πληροφοριών, αλλά και των πραγμάτων, οι αλλαγές στην πολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών, σημαντικό στοιχείο, οι αλλαγές στο επικοινωνιακό τοπίο και ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι θεσμικές αλλαγές στην εκπαίδευση και στα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από τα θέματα αυτά. Το μέλλον του σχολείου, ποιο και πώς, η σχολική τάξη του μέλλοντος, το έχουμε ακούσει αρκετό καιρό τώρα. Να πούμε και από την άλλη, έχουμε στοιχεία που επηρεάζουν την σχεδίαση των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι ανάγκες, οι ελλείψεις, οι επιθυμίες των μαθητών, οι ικανότητες, οι γνώσεις, το επίπεδο των καθηγητών επίσης επηρεάζουν
σχεδίαση των αναλυτικών προγραμμάτων ή θα έπρεπε να επηρεάζουν. Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, τα χαρακτηριστικά της τάξης, ο αριθμός των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη, ένα πονεμένο ζήτημα, το τέλος και τέλος η εκπαιδευτική περίσταση, δηλαδή το κόστος όλης αυτής της εφαρμογής του προγράμματος, ο απαιτούμενος χρόνος, αυτός που έχουμε στη διάθεσή μας για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που σκεφτόμαστε. Από την όμορφη θεωρία στην δύσκολη πράξη και πάλι. Πόσο έτοιμοι είμαστε να εξελίξουμε τα σημαντικά προγράμματα σπουδών μας, να αφαιρέσουμε τυχόν θόρυβο που ίσως τον μαθαίνουμε για να μαθαίνουμε και να προσθέσουμε σύγχρονα θέματα που απασχολούν όλους μας και, και μέχρι τώρα τα αντιμετωπίζουμε ως λιγότερο σημαντικά. Υπάρχουν σπουδαίες προτάσεις και προσπάθειες από όλους μας. Ίσως ένα γενικότερο compilation χρειάζεται ώστε να έχουμε κάτι ευρύ, κάτι σημαντικό, κάτι που να δημιουργεί ορίζοντα στη σκέψη μας και ορίζοντα στους ανθρώπους που προσπαθούμε να βάλουμε σε όλη αυτή την διαδικασία, ορίζοντες στους μαθητές μας κυρίως. Για κάθε τάξη, από τον υπηαγωγείο μέχρι το διεθνές πτυχίο, με γνώμονα τη συνέχεια των στόχων, των δραστηριοτήτων, των επιτευγμάτων, μαθαίνουμε να τελειώνουμε δραστηριότητες σε μία ώρα. Μας ενοχλεί, μας επηρεάζει, μας κυνηγάει ο χρόνος. Δύσκολα πράγματα. Ίσως ένα πρόγραμμα αναλυτικό που έχει πάρα πολλά αντικείμενα, είναι οι στήλες που βλέπετε εδώ, που εμπλέκονται διαθεματικά, διεπιστημονικά, το ένα μέσα στο άλλο. Όχι τελειώνει το ένα και εκεί που τελειώνει το ένα ξεκινούν νέοι στόχοι και ξεκινούν καινούργιες δραστηριότητες. Με δραστηριότητες που διακατέχουν ή διατρέχουν όλα τα αντικείμενα και όλα τα εργαλεία, αλλά και όλα τα υλικά. Μία δραστηριότητα που μπορεί να εμπλέξει περισσότερες διαθεματικά πάντα, διεπιστημονικά πάντα, περισσότερες από μία επιστήμες, θεματικές ενότητες, θεματικές περιοχές. Επεξεργαζόμαστε και εντάσσουμε στα νέα μας αναλυτικά προγράμματα, είναι κάτι που καθορίζουμε αυτή την περίοδο εδώ στο σχολείο, την έννοια του ψηφιακού πολίτη ως σημαντική σύγχρονη συνιστόσα. Σκεφτήκαμε μια προσέγγιση που αφορά στις υποχρεώσεις και τη συμμετοχή μας στην ψηφιακή κοινότητα. Αφορά στις μεθόδους και στους τρόπους προφύλαξή μας από ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να προκύψουν από απειρία, κακή εκτίμηση ή ακόμα και σκοπιμότητα. Αφορά στην ενεργή και την επώνυμη στάση μας στο διαδίκτυο. Σημαντικό στοιχείο και αυτό. Είμαστε επώνυμοι εκεί έξω, είμαστε ενεργοί και πρέπει να παίρνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Αφορά λοιπόν στην αξιοποίηση των μέσων που μας προσφέρονται και όχι τη σπατάλη του χρόνου μας. Ξέρουμε τι θα πάρουμε από αυτό. Θα πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε και δεν θα δεχτούμε να μας αποπλανήσει ή να μας κερδίσει το χρόνο οποιοδήποτε εκεί έξω. Τελειώνοντας και πάλι από το πλαίσιο για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα, η σημαντική επαγγελματική ανάπτυξη. Ας αρχίσουμε να καταγράφουμε, να συλλέγουμε δεδομένα που έχουν σχέση με την εκπαίδευσή μας από τη μέρα που γεννιόμαστε. Γιατί όχι από εκεί. Τα μέσα πλέον έχουν αλλάξει. Τα δεδομένα μπορεί να είναι άπειρα, το βλέπουμε συνεχώς δίπλα μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν να καταγράφουμε, να συλλέγουμε δεδομένα από όλες μας τις δράσεις, από όλες μας τις δραστηριότητες. Ας τα ταξινομήσουμε με ευέλικτο τρόπο, αλλά και με κάποιους κανόνες. Για το σκοπό αυτό αξιοποιώ το παράδειγμα του κύβου του Ρούμπικ με το τρισδιάστατο, αυτό το τρισδιάστατο μηχανικό παζλ. Κάθε μία από τις 6 πλευρές, μια ομάδα δεξιοτήτων, γνώσεων, ακόμη και αξιών, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει τώρα. Η κόκκινη πλευρά, για παράδειγμα, του κύβου, θα μπορούσε να είναι τα βασικά μας στοιχεία, τα οποία προφανώς σταδιακά και ιστορικά αλλάζουν. Η πορτοκαλί πλευρά θα μπορούσε να είναι τα ιατρικά μας στοιχεία, με όλη την απαραίτητη ιστορικότητα από τότε που γεννιόμαστε μέχρι το σημείο που τα καταγράφουμε. Η κίτρινη πλευρά είναι τα μαθησιακά μας δεδομένα. Η πράσινη, οι δραστηριότητες που συμμετέχουμε και τα πολύτιμα παραδοτέα που κατά καιρούς καταθέτουμε μέσα από την πολύτιμη πάντα δουλειά μας.
Μια έξυπνη, λοιπόν, δυναμική και ουσιαστική επιλογή τμημάτων από όλες τις χρωματιστές πλευρές αυτού του puzzle σίγουρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές πλευρές του εαυτού μας με σημαντική επιτυχία, όπου και αν και όταν φυσικά αυτό μας ζητηθεί. Επιτρέψτε μου μια επανάληψη σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη. Ποτέ δεν θα άφηνα πίσω την εξέλιξη του κινητήριου μοχλού της εκπαίδευσης, του πολύτιμου πλέον εκπαιδευτικού σε όλη αυτή τη διαδικασία, που καλείται να είναι σχεδιαστής, διαμεσολογητής, υποκινητής, εμπνευστής, ισορροπιστής, υποστηρικτής. Έπρεπε να είχα βάλει 3-4 τελείες επιπλέον για όλα αυτά που καλείται ο δάσκαλος να συγκεντρώνει εκτός των άλλων. Καλείται λοιπόν να ανταποκριθεί στο σημαντικό έργο του με αρκετά εφόδια που αποκτά όντως την πορεία και αυτά τον εξελίσσουν. Υπάρχουν όμως 3 σημαντικά στοιχεία, σίγουρα εκτός των άλλων που αναφέρονται εδώ και υπάρχουν πολλά περισσότερα, που του προσδίδουν την αξία που του πρέπει. Θα έλεγα σημαντικό στοιχείο η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, στις νέες μεθόδους, στις πρακτικές γενικότερα, στις νέες πρακτικές και σίγουρα στα περιβάλλοντα που καλείται να αλλάξει κάθε φορά, χρόνο και με το χρόνο ακόμη. Το δεύτερο είναι η ομαλή αλληλεπίδραση με όλους και με όλα όσα εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο. Οφείλει να αλληλεπιδρά με όλα όσα συμβαίνουν γύρω του και φυσικά το τελευταίο κομμάτι, η σπουδαία του προσωπικότητα ως επιστέγασμα όλων, κάτι που πραγματικά οι μαθητές εκτιμούν και χαίρονται. Επιτέλους, για σήμερα μου τελείωσαν τα ερωτήματα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Όχι άλλες πλέον διαπιστώσεις. Ήδη κουραστήκατε με όλα αυτά. Μόνο αντί επιλέγω, αν μου επιτρέπετε λίγο ακόμα, να προτρέψω, ακούστηκε και προηγουμένως, μέτρον άριστο. Ας ακολουθούμε λοιπόν πάντα το μέτρο, αξιοποιώντας ό,τι έχουμε, αποφεύγοντας σίγουρα την κατάχρηση σε ό,τι κάνουμε. Σχεδιάζοντας λοιπόν για το μέλλον και την εξέλιξη των πραγμάτων σε χρόνια, σταθμούς όπως αυτό που εξετάζουμε τώρα και πάντα σε σχέση με την εκπαίδευση, το πλαίσιο έτσι τίθεται από το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον, η τοπική, η εθνική, η παγκόσμια κοινωνία. Μέσα σε αυτό αναπτύσσουμε ή θα πρέπει να αναπτύσσουμε ή θα πρέπει να εξελίσσουμε ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών μέσα από παιδαγωγικές στρατηγικές, εμπλέκοντας και τα γνωστά περιβάλλοντα μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη μας πολυχώρους, λαμβάνοντας μέσα, λαμβάνοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και φυσικά έχουμε τον σημαντικό εκπαιδευτικό στην όλη διαδικασία ως καταλήτη. Πρέπει να συμμετέχει, κατά τη γνώμη μου, και ο γονιός που είναι ενεργά αόρατος, όπως με την έννοια που κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει, και φυσικά με τον ενεργό μαθητή. Αν προσέξετε σε αυτό το σύνθετο σχήμα που προσπαθώ να φτιάξω, υπάρχει μια κοινή περιοχή, εκεί που όλα αυτά τα πλαίσια και οι κύκλοι τέμνονται. Είναι μια περιοχή τομής και έχω την αίσθηση ότι αυτή η τομή είναι το πολύτιμο σχολείο μας. Δεν φταίνε σίγουρα ιδέες, αλλά εμείς οι άνθρωποι που τις εφαρμόζουμε τελικά, έχω την αίσθηση και επικαλούμε πάλι τη συγκεκριμένη ρίση. Περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να μην αφήσουμε και σίγουρα να μην σπρώξουμε, ειδικά τώρα, την εκπαίδευση κάτω από το χαλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Πολλά τα ερωτηματικά, πολλά τα ερωτήματα. Ευτυχώς όχι όλα ρητορικά. Έχουμε απαντήσεις, νομίζω, και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όλα αυτά τα ερωτήματα λειτουργούν ως πρόκληση, ως παρακίνηση, ως σημείο εκκίνησης, ως σήμα εκκίνησης για όλα αυτά που πρέπει γρήγορα να
τρέξουμε για να προλάβουμε. Να κρατήσω ότι φαίνεται ότι έχουν καταλάβει όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν, καθώς τα παιδιά είναι διαφορετικά. Τα παιδιά ζουν σε μια άλλη εποχή, έχουν άλλες ανάγκες. Άρα λοιπόν και τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν. Ακούσαμε πριν από τον κύριο Κόπτση ότι το ΙΕΠ ετοιμάζει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το θέμα είναι να μας προετοιμάσει για όλα αυτά καλά, γιατί και η εφαρμογή των αλλαγών θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι δεν είναι, κύριε Οικονόμου? Σωστά. Θέλει πολύ καλή σχεδίαση, θέλει μεράκι, θέλει να αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε. Ακριβώς. Η αγάπη, λοιπόν, χάρηκα που είδα ότι και η ηθική έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά που μας περιμένουν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλάθουμε ψυχές και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα διαχειριστούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλά η αγάπη πραγματικά είναι ο κοινός παρονομαστής, είναι το κλειδί που θα ανοίξει όλες τις πόρτες, ακόμη και τις πιο δύσκολες πόρτες. Το είδαμε αυτό, Βασίλη, και στην πανδημία. Είδαμε τους εκπαιδευτικούς που μπορεί να μην είχαν την γνώση των τεχνολογιών. Πολύ γρήγορα όμως, από αγάπη για τους μαθητές τους, μπήκαν στη διαδικασία αυτή και τους θαυμάσαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια, προχώρησε πάρα πολύ η διαδικασία. Όμως, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος κουράστηκε, έδωσε πάρα πολλά από τον εαυτό του. Ίσως πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένη καθοδήγηση, θέμε και εμείς αυτό. Και αυτό που ήθελα έτσι να προσθέσω, νομίζω το είχα συμπεριλάβει κάποια στιγμή στην διαδικασία, εφόσον βλέπω ότι υπάρχει λίγος χρόνος, είναι ότι πολλές φορές εμείς κάνουμε πράγματα που αρέσουν σε μας. Πρέπει δυστυχώς να μπούμε στα παπούτσια των παιδιών μας. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πράγματα που ελκύουν εκείνα. Και φυσικά πολλές φορές, αυτό με μια πικρία το λέω, δεν θα ήθελα να βάλω τέτοιου είδους πράγματα σήμερα, είναι ότι κάνουμε πράγματα για να τα κάνουμε. Δεν τα πιστεύουμε 100%. Δεν νοείται να υπάρχει σχολείο που λέει ότι έχω τάξη με μαθητικό υπολογιστή και τάξη χωρίς μαθητικό υπολογιστή και επίλεξε γονιέ εσύ, άλλη λάθος έκφραση, που θα στείλεις το παιδί σου. Ή πιστεύεις το έργο ή δεν το πιστεύεις. Δεν είναι προϊόν η εκπαίδευση, ξεκάθαρα. Πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το mindset. Εδώ κολλάει η ηθική, λοιπόν, όχι υποκρισία, αλλά πραγματικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και για το μέλλον τους. Αυτό ταιριάζει στους εκπαιδευτικούς, αυτό ταιριάζει στους δασκάλους. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Συνεχίζουμε την ημερίδα μας.